Ο μεν κύριος Τσίπρας δεν θέλει εκλογές, αλλά τις ζητάει. Ο δε κύριος Μητσοτάκης δεν θέλει εκλογές και τις έρνει μέχρι το τέλος. Αυτό δεν λέγεται πολιτικό σύστημα. Πραγματικά, είναι ασόβαρα όλα αυτά που γίνονται. Φωνάζω ότι δεν πρόκειται να συνεργαστώ με ανθρώπους που έχουν βουτήξει το χέρι, τα πόδια, το λαιμό και το στόμα μέσα στο μέλι, στο χρήμα του ελληνικού λαού. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ με την Νέα Δημοκρατία. Άρα ταυτίζεστε με αυτό που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Καλά, αν πιστεύετε τον Ανδρουλάκη, εσείς δικαίωμά σας. Δεν τους πιστεύω, δεν τους εμπιστεύω. Είναι θέμα αρχηγών. Είναι θέμα αρχής. Υποκλοπή βουλευτών, το έχετε σκεφτεί, ή με ανοχή του Προέδρου βουλευτές να στηρίξουν. Το δεύτερο ξεχάσατε το. Το πρώτο, σοϊ πάει το Βασίλειο. Τι εννοείται? Τίποτα. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Τους έχω ικανοποιήσει γι' αυτό. Δεν το υποκλοπές ο πατέρας, υποκλοπές ο γιος. Δεν ξέρω τι κρύβει η ψυχή του κάθε βουλευτή, αλλά είμαι βέβαιος ότι οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, οι επόμενοι, όπως και αυτοί, δεν θα κάνουν το παραμικρό που θα ατιμάσουν την ψήφο του Έλληνα πολίτη που τους εμπιστεύτηκε. Καλό το κουτσομπολιό και κλειδαρότρυπα, αλλά όταν παρακολουθείς επιχειρηματίες που κάνουν μεγάλα deal, κάτι δεν πάει καλά. Ενδιαφέρει τον Πρωθυπουργό αν εγώ με τον κύριο Σαχίρη που είμαστε δύο ολιγάρχες συζητάμε για ένα deal, τι λεφτά θα δώσω και τι θα δώσω? Ρωτώ τώρα. Βουλευτές κάνουν business της Νέας Δημοκρατίας τώρα που μιλάμε. 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Παίρνουν λεφτά. Θα ακούσετε ονόματα στελεχών των εισπρακτικών εταιριών για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον προϋπολογισμό στη Βουλή. Θα τους αποκαλύψω όλους έναν προς έναν. Να ξέρει ο ελληνικός λαός ποια είναι αυτά κοράκια που λένε ψέματα ότι είναι ξένες εταιρείες. Είναι μονοπρόσωπες εταιρείες στο Δουβλίνο. Ένα γραφείο έχουν και ένα χρηματοκιβώτιο. Και εδώ είναι η έδρα τους. Λίγο πριν τις εκλογές θυμήθηκε τις εξορίξεις ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι λίγο περίεργο? Και δεν θυμήθηκε εξορίξεις, έρευνες. 12 ναυτικά μίλια παντού. Και αν μου κουνηθεί η Τουρκία, έχω τώρα τα Ραφάλ, έχω τη δυνατότητα να χτυπήσω 5 στρατηγικά σημεία της και την τελειώσω σε μία στιγμή. Η συμφωνία είναι να μην πάμε νοτίως του Καστελορίζου. Και με τους Αιγύπτιους μειωμένη επίρρεια και με την Τουρκία. Ποια είναι η συμφωνία? Νέας Δημοκρατίας και Τουρκίας. Εσείς γιατί λέτε ότι πήγε πρωθυπουργός χωρίς τον κύριο Δένδια εκείνη την περίοδο? Υπάρχει βίντεο στο οποίο ήταν πρωθυπουργός και του λέω: πες μας τι πήγες και συμφώνησες. Γιατί έτσι μπορώ εγώ να σκεφτώ ότι συμφώνησες στην εκμετάλλευση. Ναι, μα απάντησε κανένας.